Ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, υπέστη ελαφρύ ισχυμικό επεισόδιο και παραμένει στη ΜΑΦ του νοσοκομείου Αγία Όλγα. Λίγε ώρε αργότερα, μετά τη δημοσιοποίηση τη είδηση, ο καθηγητή φαρμακολογία Δημήτρη Κούβελα έριξε βόμβα, καθώ υποστήριξε πω η περιπέτεια υγεία του Νίκου Χαρδαλιά ίσω οφείλεται στον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού. Συγκεκριμένα ανήρτησε στο Facebook. Από τη θέση που βρίσκομαι ω συνάνθρωπο και συμπολίτη, εύχομαι στον Νίκο Χαρδαλιά καλή ανάρρωση. Από την ίδια θέση, ω ιατρό και καθηγητή κλινική φαρμακολογία, προτρέπω τον κύριο Χαρδαλιά, του θεράποντε και του φροντιστέ του να υποβάλουν κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ δυνητική ανεπιθύμητη δράση του εμβολίου κατά του COVID-19, στο οποίο υπευλήθη. Το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο περιγράφεται στι αναμενόμενε ανεπιθύμητε δράσει των εν λόγω εμβολίων και ο ασθενή βρίσκεται στο χρονικό φάσμα εκδήλωση τη ανεπιθύμητη. Η υποβολή κίτρινη κάρτα είναι απαραίτητη.